Θα πάμε σε ένα ξεχωριστό θέμα. Καθώς πριν από 2 χρόνια η Νατάσα αποφάσισε να κάνει στροφή στην καθημερινότητα και στη ζωή της, αλλαγή φιλοσοφίας και νοοτροπίας το λέω εγώ, και τι είπε? Είπε ότι θα αρχίσω και θα ανεβαίνω βουνά κατά κάποιο τρόπο. Και πού έφτασε? Στις αρχές Ιανουαρίου κατέκτησε το Κιλιμάντζαρο, είναι η υψηλότερη κορυφή της Αφρικής. Ένας άνθρωπος λοιπόν που πριν από 2 χρόνια έχει μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία και φιλοσοφία, αποφάσισε να κάνει μια μεγάλη στροφή στη ζωή της, στην καθημερινότητά της, να αθληθεί και πέτυχε για πολλούς το ακατόρθωτο. Ανέβηκε την κορυφή και κατέκτησε την κορυφή στο Κιλιμάντζαρο. Πάμε να τη συναντήσουμε. Είναι η Νατάσα Πατηράκη, την οποία θέλω θερμά να την ευχαριστήσω και να την καλησπερίσω στην εκπομπή μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Δεν ξέρω αν ο πρόλογος, χρησιμοποίησα και ενικό βέβαια, αν ο πρόλογος... Πολύ καλά κάνατε. Οπότε να μιλάμε στον ενικό λοιπόν. Δεν ξέρω Μπορώ αν ο πρόλογος... Πολύ καλά έκανες λοιπόν. Ωραία. Τέλεια. Ωραία. Δεν ξέρω αν ο πρόλογος σε κάλυψε, αν θες να προσθέσεις κάτι. Θα ήθελα λίγο κάτι αν μου επιτρέπετε. Βέβαια. Το ένα είναι ότι δεν πιστεύω ότι κατακτιούνται οι κορυφές. Είναι ένα ρήμα το οποίο δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω για τις κορυφές. Ναι. Πιστεύω ότι το μόνο που... Με ποια είναι, οι κορυφές είναι εκεί, τα βουνά είναι εκεί και... Όποτε μπορούμε και όποτε θέλουμε και αν μπορούμε φτάνουμε και πάμε. Αλλά μόνο προσωπικά θέματα. Μπράβο. Είδατε λοιπόν που με... Έτσι. Μόνο προσωπικά θέματα. Ακριβώς. Ευχαριστώ που το... Τέλεια. Που το εντόπισες. Ένα είναι αυτό και το δεύτερο, μια μικρή διόρθωση. Δεν είναι 2 χρόνια που έχω αλλάξει στάση και τρόπο ζωής, είναι σχεδόν 3. Σχεδόν 3, όχι απλά καθαρά έτσι για να... Είναι σχεδόν τρία. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, για πολλούς το ακατόρθωτο, η αίσθηση... Δεν θεωρώ ότι είναι το ακατόρθωτο για μένα, γιατί με ό,τι ασχολείται κάποιος αυτό και του δίνει πίσω. Δηλαδή, αν ασχολούμουν με τη μαγειρική, θα γινόμουν καλή μαγείρισα. Σε αυτό αφιερώνω πολλή ενέργεια, οπότε το μόνο που μου κάνει μου το ανταποδίδει. Τίποτα άλλο, τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Δεν θεωρώ ότι είναι ακατόρθωτο. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να το κάνουμε. Όχι από τη μία μέρα στην άλλη σίγουρα, αλλά με λίγη προσπάθεια. Εντάξει, σαφώς και γίνεται. Δεν είναι ακατόρθωτο. Και σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο συνέστημα το να φτάνεις στην κορυφή για την οποία έχεις προσπαθήσει. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να προσπαθήσεις σκέτο. Από το να προσπαθήσεις και ας μην πετύχεις. Το στόχο που έχεις θέσει σε πρώτη φάση. Υπάρχει περίπτωση να μην σου επιτρέψει ο καιρός να φτάσεις, υπάρχει περίπτωση να σε χτυπήσει νόσο στο υψομέτρο και να μην καταφέρεις να φτάσεις, ναι. Ή το σώμα σου απλά να μην είναι καλά εκείνη την ημέρα, εκείνες τις ημέρες. Αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μας αρέσει και ό,τι θέλουμε να κάνουμε, απλά και μόνο να το προσπαθούμε. Να σηκωθούμε είτε από τον καναπέ, ναι. Να κάνουμε έστω την πρώτη κίνηση, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Ό,τι και να σημαίνει. Μα η ζωή της Νατάσας πριν από 3 χρόνια, πώς ήταν η καθημερινότητα και τι άλλαξε? Άλλαξε μέσα σε ένα απόγευμα, σε μία ημέρα, σταδιακά? Σίγουρα όχι. Εγώ υπήρξα πάντα ένα έψωμο στρουμπουλό παιδί, το οποίο αγαπούσε πολύ τον αθλητισμό, αλλά δεν τα κατάφερνα ποτέ με τον αθλητισμό. Επίσης ήμουνα και από πάρα πολύ μικρή καπνίστρια και πολύ έτσι δυνατή καπνίστρια. Και ουσιαστικά κάποια στιγμή με κούρασαν, πιστεύω, όλα αυτά. Κουραβαίνω συνήθως και να μπορώ να το πω τότε ότι κουράστηκα. Αποφάσισα να πάρω ένα διαζύγιο έτσι καλό από το τσιγάρο και τα πήγα μια χαρά, η αλήθεια είναι, αν και δεν το πίστευα ότι θα τα κατάφερνα ποτέ. Άρχισα να αθλούμε. Το βουνό με έκανε να θέλω να γίνω καλύτερη, να δυναμώσουν περισσότερα τα πόδια μου. Σαν παιδάκι, αν φανταζόμουν ότι θα ήθελα να σηκώσω την ελληνική σημαία ψηλά κάποια στιγμή, πίστευα ότι δεν θα γινόταν αυτό. Τελικά, να, έγινε. Έγινε 2 φορές κιόλας. Πριν λίγο καιρό βρεθήκαμε και στη Ρωσία, στην ψηλότερη κορυφή της Ευρώπης, ούτε πριν 6 μήνες, δηλαδή έτσι πολύ σύντομα. Και σίγουρα αυτά είναι πράγματα που κάνουν έναν άνθρωπο να χαίρεται, να πιστεύει περισσότερο στον εαυτό του. Το βουνό σου δίνει ούτως ή αλλιώς αυτοπεποίθηση και δύναμη. Υπάρχουν στιγμές που λες ότι δεν μπορώ, θα εγκαταλείψω, σε εγκαταλείπουν οι δυνάμεις σου, και τι σε κάνει να συνεχίζεις αυτές τις στιγμές? Να πω την αλήθεια μου τη μαύρη, δεν έφτασα στο σημείο να αποφέρω να εγκαταλείψω, όχι όμως ότι δεν πήγε το μυαλό μου προς τα εκεί.
Είχα κάνει μια πονηριά πριν ξεκινήσω να πηγαίνω στις ψηλές κορυφές. Είχα ζητήσει από όλους τους αγαπημένους μου ανθρώπους μικρά αντικείμενα, τα οποία είτε θα είχα πάνω μου, είτε θα φορούσα. Δηλαδή, π.χ. ζήτησα να μου κάνουν βαροκάλτσες, η αδερφή μου, π.χ. Τα οποία τα είχα για τέτοιες στιγμές. Ότι στην περίπτωση που νιώθω αδυναμία, θα αισθάνομαι ότι έχω μαζί μου τους αγαπημένους μου ανθρώπους, την οικογένειά μου και τους φίλους μου. Και κάπως έτσι. Είναι λίγα κλάσματα το δευτερολέπτο, νομίζω, που θέλει να παρατηθεί το σώμα. Σωστά. Εντάξει, λίγο παραπάνω του μιλάς, λίγο μιλάς και στο μυαλό παραπάνω και τελικά ξεπερνιέται αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το μυαλό, όταν σε χτυπάει το υψόμετρο που αρχίζεις, στραβλίζεις, λίγο δεν έχεις καλή αίσθηση. Εκείνα τα σημεία είναι λίγο να μπορέσεις να ξεπεράσεις, γιατί επειδή δεν μας είναι γνώριμο να ζούμε χωρίς οξυγόνο, δεν ξέρεις ποια είναι τα όρια του εαυτού σου. Οπότε δεν καταλαβαίνεις τώρα αν πρέπει να πάω παραπάνω. Πρώτη φορά που το ένιωσες αυτό, πώς αντέδρασες? Είπα ένα ούψ μέσα μου, τι γίνεται εδώ, και σε κλάσματα δευτερολέπτου είπα πάμε παρακάτω. Δεν νομίζω καν να κοντοστάθηκα, δηλαδή άφησα τη σκέψη να κρατήσει δευτερόλεπτα, είπα θα τσεκάρω και λίγο το σώμα μου παραπάνω, ναι. Τελικά πήγαν όλα μια χαρά. Πολύ καλά, ήταν όλα μια χαρά. Επόμενη στόχη, όνειρα που θέτεις? Ναι, έχω ήδη προγραμματίζω για τον Απρίλιο, θέλω να πάω στα Ιμαλάια, σε μια κορυφή που είναι στη σκιά σχεδόν του Έβερεστ. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό σκαλοπάτι για το Έβερεστ, ναι. Για όποιον θέλει να πάει στο Έβερεστ κάποια στιγμή, ονόματα δεν λέμε, δεν ξέρουμε. Και επίσης σιγά σιγά αυξάνονται και το υψόμετρο, δηλαδή πρώτη φορά θα περάσω τα 6 και με σκοπό να προσπαθήσω να φτάσω τα 6,5, δεν ξέρω αν θα καταφέρω, να προσπαθήσω. Έχεις και συνοδοιπόρους σε αυτή την προσπάθεια, είσαι μέλος μιας ομάδας που προσπαθείτε μαζί? Πάντα είσαι μέλος ομάδας, ναι είσαι πάντα μέλος μιας ομάδας, στο βουνό δεν πάει κανένας ποτέ και μόνος του, δηλαδή είτε στο πιο χαμηλό μικρό βουναλάκι. Δεν είναι πάντα ίδια τα μέλη της ομάδας. Ανάλογα με τι αποστολή θέλεις να πας, που θέλεις να πας, δημιουργείται μια ομάδα άλλα άτομα που θέλουν να πάνε. Και συνήθως ή ανταμώνεις με τους ανθρώπους εκεί, βρίσκεσαι λίγες μέρες πριν και κάνετε τυχόν μια πορεία μαζί για να γνωριστείτε. Δεν απαραίτητο δηλαδή πάντα ότι γνωρίζεσαι με κάποιον. Μάλιστα, μάλιστα. Το κεντρικό μήνυμα, η βασική ιδέα της τοποθέτησής σου σήμερα μέσα από την εκπομπή μας, το βασικό μήνυμα που θες να περάσει στους τηλεθεατές μας, ποιο είναι? Τι θες να βγει προς τα έξω μέσα από το δικό σου? Δεν θα πω κατόρθωμα, καθώς δεν θα συμφωνήσεις. Ναι, δεν θα συμφωνήσω. Μέσα από το δικό σου στόχο, λοιπόν. Δεν ξέρω, να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι είναι, δεν μπορεί κανένας να δώσει συμβουλή σε κανέναν, ούτε να πει σε κανέναν. Μπορεί κάποιος να πάρει μόνο δύναμη και να αλλάξει λίγο τη φιλοσοφία του μέσα από τις δικές σου κατευθύνσεις. Και εγώ μέσα από άλλους ανθρώπους πήρα θάρρος, ή πήρα θάρρος από άλλους εύσομους ανθρώπους, από άλλους καπνιστές. Όταν είχα πρωτομπεί και εγώ στο Σύλλογο των Ορειβατικών να γραφτώ και είδα φωτογραφίες στον τοίχο με ανθρώπους σε ψηλές κορυφές, γούρλωσα τα μάτια μου, ζήλεψα, θαύμασα και δεν μπορούσα προφανώς να φανταστώ ότι μέσα σε 2-2,5 χρόνια θα συμβεί και σε μένα αυτό. Μάλλον θα επιλέξω να συμβεί σε μένα αυτό. Δεν μου είπε τον ουρανό σίγουρα. Το προσπάθησα και το δούλεψα, να πω την αλήθεια. Αλλά αυτό που έτσι σίγουρα θα μου άρεσε πάρα πολύ να πω σε κάποιον, αν με ρωτούσε, είναι ότι τα βουνά σου δίνουν πάρα πολύ όμορφες εικόνες, καθαρίζουν όλες τις αισθήσεις σου και δεν είναι ανάγκη κανένας να φτάσει ούτε σε Κιλιμάντζαρο, ούτε στο Ελμπρούς, ούτε στο Έβερεστ, ούτε πουθενά. Απλά η επαφή με τη φύση σίγουρα μας φέρνει σε πολύ πολύ καλύτερη επαφή με τον εαυτό μας, μας δίνει αυτοπεποίθηση, μας ξανασυστήνει στον εαυτό μας, σωστά, μας μαθαίνει ότι μάλλον δεν υπάρχει το «δεν μπορώ» τελικά. Δηλαδή, για μένα το βουνό και η ζωή μοιάζουν πάρα πολύ. Όπως έχει ανηφόρα το βουνό, θα έχει μετά και λίγο ισιάδι, θα έχει μετά και κατηφόρα. Όμορφα λοιπόν αισθήματα και συναισθήματα. Έτσι, σωστά. Έτσι είναι η ζωή. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον Απρίλιο. Μακάρι, Νίκο, να βάλω όλα καλά. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Μακάρι. Εννοείται. Λοιπόν, μακάρι και όσο περισσότερο κόσμο βρεθεί στα βουνά, θα είναι χαρά για τα βουνά μεγάλη. Λοιπόν, αυτό κρατάμε. Έχεις δίκιο. Χαρά για τα βουνά μεγάλη. Λοιπόν, τα λέμε τον Απρίλιο. Χαρά να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να σε καλησπερίσουμε από Κρήτη. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.